Χαίροντα αναλάβει ουσιαστικά όλο το έργο τη παιδοψυχιατρική κάλυψη για την Κρήτη, η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνί, αντί να έρθει στην επικαιρότητα με μια είδηση για τη στελέχωσή τη με παιδοψυχίατρο, ο οποίο αναμένεται εδώ και δύο χρόνια, δυστυχώ έρχεται στην επιφάνεια με αφορμή την παρέτηση του ενό από του δύο παιδοψυχιάτρου που είχαν απομείνει στην κλινική, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη λειτουργία τη, η οποία ουσιαστικά με την περαιτέρω αποδυνάμωσή τη, πάει για ολουκέτο. Έχει ευθύνη η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγεία, η 7η Γεωνομική Περιφέρεια και ο διοικητή του νοσοκομείου. Σε μια κομβική σημασία κλινική που συγκαταλέγεται ανάμεσα στι πρώτε σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό ασθενών στην Ελλάδα, η παιδοψυχιατρική πνέει τα λίστια και μάλιστα εδώ και καιρό. Με την παρέτηση του Γιώργου Σαμιωτάκη να έρχεται ω η τελευταία πράξη μια πορεία που αποτυπώνει βήμα-βήμα Έλλειψη την έλλειψη και κενό το κενό, αυτή τη δραματική κατάσταση και ένα μπαλάκι ευθυνών που πάει από χέρια σε χέρια, καταλήγει όμως ως πρόβλημα στους ασθενείς και στη συγκεκριμένη περίπτωση σε μικρά παιδιά. Η παιδοψυχιατρική όμω είναι μια ειδικότητα η οποία είναι πάρα πολύ λίγη. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι. και πρέπει να δοθούν κίνητρα. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και ειδικά κίνητρα έτσι και ώστε παιδεύτε. να στελεχωθούν οι ελάχιστε κλινικέ. Να πω ότι η παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι η δεύτερη πανεπιστημιακή ψυχε... παιδοψυχιατρική κλινική πανελληνίως, αυτό σας λέω μόνο. Πολλά από αυτά τα παιδιά που έρχονται με εισαγγελικές παραγγελίες ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες. Αν και οι δεσμεύσει τόσο από το Υπουργείο όσο τη Δήπε, αλλά και τη διοίκηση του Παγνή ήταν από το Σεπτέμβριο του 2022 ότι πέρα από τη μετακίνηση γιατρού από το Βενιζέλιο θα προκυρήσονταν θέση παιδοψυχιάτρου, εν τούτης, αυτό δεν έγινε Ούτε τον περασμένο Δεκέμβριο στην προκήρυξη, πολύ δε περισσότερο, ούτε και πριν από λίγε ημέρε σε μια νέα προκήρυξη, που και πάλι η δέσμευση ήταν ότι σίγουρα μια θέση παιδοψυχιάτρου θα ήταν ανάμεσα στι ζητούμενε. Αυτό όπω όλα δείχνουν ήταν και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον παιδοψυχίατρο, όχι μόνο υπό το βάρο των δυσκολιών, αλλά κυρίω των χωρί περιεχόμενο δεσμεύσεων εδώ και καιρό. Κάτιν περίοδο Ιανουάριο 2020 έω και σήμερα. Κατόπιν σχετικών εκρητικών αποφάσεων προκυρήκαν συνολικά εννέα θέσει ειδικότητα ψυχιατρική παιδιών και φίλων στα νοσοκομεία τη 7,5 η για την ενίσχυση των δομών ψυχική υγείας παιδιών και φίλων, τι οποίε οι επτά, εννέα προκηρύχθηκαν, οι επτά απέβησαν άγονε. Οι γιατροί, αν δεν πληρωθούν, δεν θα πάνε να δουλέψουν στο ΕΣΥ. Απλά τα πράγματα. Πολλά χρόνια δούλευε, έκανε την πρώτη του παρέτηση και βεβαίω είναι αξιοθάμαστο ότι και ο συγκεκριμένο και ο άλλο γιατρό, ο παιδοψυχίατρο, αλλά και συνολικά οι μαχόμενοι υγειονομικοί, με το φιλότιμό του, έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια το δημόσιο σύστημα υγεία και δεν θα αφήσουν στα κοράκια τη ιδιωτική υγεία να κάνουν παιχνίδι πλέον και εντό του νοσοκομείου, όπω επιδιώκει ο κύριο Γεωργιάδη η κυβέρνησή του. Οργισμένη ήταν και η αντίδραση του Συλλόγου Φίλων Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική Παγνή Ιδρία, με επιστολή προ τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατεία και κοινοποίηση σε Υπουργό Υφυπουργό Υγεία, 7η ΥΠΕ και Διοίκηση του Παγνή. Ντροπή σα. Σαν σύλλογο έχουμε υποχρέωση και θα το κάνουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε, φτάνοντα μέχρι τον Πρωθυπουργό. Για την εσκεμμένη πλέον αποφυγή προσλήψεων παιδοψυχιάτρων στο Παγνί, πιστεύοντα ότι ο στόχο είναι ένα και θα τον εκφράσουμε δημόσια. Η κατάσταση σε ένα από τα πιο ευαίσθητα τμήματα του Παγνί μυρίζει μπαρούτι και ειδικά τη στιγμή που σε όλο το νησί, παρά την αύξηση των ψυχιατρικών αναγκών, κυρίω για τα παιδιά τα τελευταία χρόνια, η στελέχωση των κλινικών και των δομών είναι επικίνδυνα και ύποπτα απούσα. Αποδείχτηκε ότι οι λύσεις μπαλώματα με μετακινήσεις προσωπικού ή δημόσιες σχέσεις δεν μπορούν να δώσουν οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ήδη δημιουργήσαν.